που πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο και που είναι ένα ψηφοδέλτιο που είναι πολύ κοντά στις ανάγκες του αγωνιζόμενου κόσμου. Νομίζουμε ότι εκφράζει όσο πιο αντιπροσωπευτικά γίνεται τους ανθρώπους που όλους αυτούς τους μήνες, τα δύο χρόνια τέλος πάντων της λέλαπας του Μνημονίου, στάθηκαν αλληλέγγυοι και απέναντι σε αυτές τις επιλογές και είναι έτοιμοι να, μαζί βέβαια με τα ψηφοδέλτια που πανελλαδικά συγκροτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαμορφώσουν μια εναλλακτική πρόταση για μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που μας ετοιμάζουν. Είναι πλήρης το ψηφοδέλτιο, θα έχουν καλά ονόματα? Είναι πλήρης, μπορώ να μην αρκεστούμε τώρα στην παραφιλολογία. Αύριο που θα ανακοινωθούν θα διαπιστώσετε ότι έχει και μια ευρύτητα, είναι ένα ανανεωμένο σε ποσοστό πάνω από 80%. Έχει και συνέχειες και τομές, δηλαδή έχει και ανθρώπους που παραδοσιακά αντιπροσωπεύουν το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς στον ομό. Έχει και καινούριους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όμως παρουσία. Αυτό είναι το βασικό μας κριτήριο, είναι η παρουσία στους κοινωνικούς αγώνες και η διάθεση να συνδιαμορφώσουμε μαζί με τους ενεργούς πολίτες και τον κόσμο της εργασίας μία διαφορετική πρόταση για τη χώρα μας, την οποία δεν την εχωρούμε σε κανέναν. Δεν δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να την υποδουλώνει, να την καπηλεύεται, να την εγκαταλέβεται. Θα διαμορφώσουμε έναν καλύτερο κόσμο, είτε το θέλουν είτε όχι. Τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν βγάλει πολύ στη χώρα και διαδίδουν δεξιά-αριστερά και με μηνύματα προς ΜΜΕ ότι ή ψηφίστε εμάς ή η χώρα καταστρέφεται αν δεν τα δικαιώματα. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο περισσότερο μπορεί να καταστραφεί η χώρα από όσο την κατέστρεψαν τα δύο μεγάλα κόμματα. Πρόκειται για μια αισχρή υποκρισία. Είναι ένα χυδαίο ψέμα, είναι μια καταστροφολογική λογική την οποία υφιστάμεθα όλοι με τον πλέον βαρβαρό τρόπο. Ήρθε η ώρα βεβαίως να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική. Δεν έχουμε κανένα λόγο όχι να τους πιστέψουμε, γιατί αυτό πια δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει Έλληνας που έχει την υποτυπώδη νοημοσύνη που πιστεύει, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να υποκύψουμε στα εκβιαστικά τους διλήμματα. Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό κόσμο, οι προτάσεις είναι πολύ συγκεκριμένες, μπορούμε να πεπλακούμε από την Εννιακή Σύμβαση, να στηριχτούμε στις δικές μας παραγωγικές δυνάμεις πρώτα απ' όλα. Εγώ δεν πιστεύω στις εισαγόμενες επενδύσεις από ποιους, από τις Siemens που εξαγόρασε όλες τις συνειδήσεις στη χώρα μας, όχι ότι δεν τις βρήκε έτοιμες να εξαγοραστούν. Προφανώς εμείς θα διαμορφώσουμε το επιχειρηματικό, επενδυτικό, εκείνο περιβάλλον που εμείς ήδη θα το υποστηρίξουμε. Και θα το υποστηρίξουμε με τη δουλειά μας, με έναν ισχυρό δημόσιο τομέα, ο οποίος θα έχει αποκαθαρθεί από τις πελατειακές σχέσεις και με την εμπιστοσύνη στη δουλειά των ανθρώπων που εργάζονται. Εργάζεστε κύριε Στεφανή, εργάζομαι, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν είμαστε τεμπέλιδες, δεν τα φάγαμε μαζί, δεν τους εγχωρούμε το δικαίωμα να αντιπροσωπεύουν τη χώρα μας. Εμείς την αντιπροσωπεύουμε και ο κόσμος της εργασίας.